Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, συ του κόσμου η συλλαμπάδα, καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Κυρίες και κύριοι, μια ακόμα εκπομπή αρχείων πολιτισμού, μια ακόμα εκπομπή που έχει ως στόχο να σας πάει στα βάθια του ελληνισμού. Να σας πάει εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που συγκινούμαστε, αλλά και που ποτέ δεν θα πάψουμε με ηρωισμό να κοιτάμε και να θυμόμαστε πατρίδες, ανθρώπους, πρόσωπα και πράγματα και που υποσχόμαστε πως δεν θα τα ξεχάσουμε. Διότι το χειρότερο αμάρτημα είναι η λύθη. Είναι η λύθη και ότι δεν πρέπει να λησμονούμε είναι η αλήθεια. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα θα σας πάω απέναντι. Θα σας πάω στο άλλο ποδάρι της Ελλάδας μας και βασικά στο βασικό ποδάρι της Ελλάδας μας. Θα σας πάω εκεί που θα θέλαμε να είμαστε και που για κάποιες συνθήκες έξω από εμάς και που δεν είναι ημών, δεν μπορούμε να είμαστε. Θα σας πάμε σήμερα στην ακτή της κακώς λεγόμενης Μικράς Ασίας, ο όρος δεν υφίσταται, αλλά εκεί θα σας πάμε, στον κόλπο της Σμύρνης, σε μια άκρη του, στα αγαπημένα μας τα ηρωικά Βουρλά. Και έχω για τούτο καλεσμένους δύο πολύ καλούς μου φίλους, με τους οποίους μπορώ να μιλάω άπειρες ώρες, γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα να πούν και που πρέπει να λέει ο καθένας την ημέρα τη λέξη Βουρλά περίπου 300 φορές την ημέρα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, ο Φώτης ο Καραλής και ο Μάνος ο Κυλιμάτζος. Γεια σας, Φώτη και Μάνο. Μάνο και Φώτη. Γεια σας. Και καλησπέρα. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έτσι. Και αμφότεροι, μας δίνεις ακόμα μια ευκαιρία. Είναι η τέταρτη ή πέμπτη για να μιλήσουμε για τις αξέχαστες πατρίδας μας, για την αξέχαστη πατρίδα μας, για τα Βουρλά. Μια προαιώνια πατρίδα η οποία εξακολουθεί και είναι όμορφη και η οποία επικειμένου και του 2021 τα 200 χρόνια από την Επανάσταση έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτόν τον αγώνα της Επανάστασης, γιατί και αυτό είναι ένα λησμονημένο θέμα και παραμελημένο. Θα το πούμε και αυτό. Θα τα πάρουμε τα πράγματα χρονολογικά, γιατί ακούει κανείς σήμερα Βουρλά και αν είναι λάτρης της αρχαίας ιστορίας δεν μπορεί να βρει κάτι. Αν είναι όμως λάτρης της σύγχρονης, της Βυζαντινής και μετά θα βρει πολλά. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι το όνομα εκεί στην περιοχή λοιπόν που σήμερα είναι τα Βουρλά ήταν οι αρχαίες Κλαζομενές με το όνομα. Οι αρχαίες Κλαζομενές λοιπόν, απικία των Αθηναίων, των απογόνων, εν πάση περιπτώσει, του Κόδρου, του τελευταίου βασιλέως της Αθήνας. Και σπουδαίο βασιλιά. Και σπουδαίο βασιλιά. Ο τελευταίος βασιλιάς γιατί. Γιατί από τότε οι Αθηναίοι εκτίμησαν ότι δεν μπορεί άλλος να είναι καλύτερος και αξιότερος, άρα δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει βασιλιάς. Άρα έχετε βασιλικό αίμα μέσα. Έτσι, είστε βασιλική απόγονη. Ο Νηλέας λοιπόν, ο απόγονος του Κόδρου, απήκησε το χώρο εκεί. Ή κατά κάποιους λένε ότι πήγε πρώτα στην Κολοφώνα, έκανε την απικία της Κολοφώνας και μετά έκανε τις Κλαζομενές. Άλλοι λένε ότι κατευθείαν έφτασε στις Κλαζομενές. Όταν έφτασαν εκεί, βρέθηκαν σε ένα θέαμα όμορφο, χιλιάδες πουλιά, ταξιδεύοντας για το μεταναστευτικό τους ταξίδι, πήγαν εκεί να ξεκουραστούν. Άμα δείτε τις εικόνες της σκάλας των Βουρλών, τις Κλαζομενές δηλαδή, είναι όντως ένα καταφύγιο. Αυτά λοιπόν κράζανε
όλα μαζί, φωνάζανε, κράζανε, τους έκανε εντύπωση. Μεγάλα κλάζουσε, λέει, το κάπα με το ρο, με το λάμδα, εναλλάσσονται. Μεγάλα κλάζουσε, λέει, τι γίνεται εδώ, οι όρνηθες. Και από εκεί το όνομα βγήκε κλαζόμενες. Ακόμη και σήμερα οι πρόσκαιροι, ελπίζω, κάτοικοι, έχουν σαν έμβλημα τους κύχνους. Έχουν mm-hmm. στην πλατεία εκεί στο αυτό, έχουν τους κύχνους. Ήκμασε η πόλη πολύ. Είναι πολύ καλό λιμάνι, πολύ κομβικό σημείο. Οπότε έκαναν εμπόριο, έκαναν διάφορα τέτοια, πλούτησαν πολύ. Ήτανε και κακομαθημένοι. Πάρα από πολύ. Από το πλούτο. Αυτό μας το έδωσαν και εμάς, τους απογόνους τους, θα τα πούμε αυτά και μετά. Πάντως έχουν ιδιαίτερα αγγεία και αμφορείς και τέτοια πράγματα που έχουν βρεθεί στα πέρατα της Οικουμένης. Ναι, δηλαδή μοναδικά. Η Αίγυπτος είναι γεμάτη από αμφορείς που προέρχονται από τις κλαζόμενες. Προφανώς είχαν ανταλλαγή εμπορίου, Κύπρος. Πολύ μεγάλο. Έτσι, πολύ και, μεγάλο. Και τις, να σημειώσουμε και τις σαρκοφάγους. Ναι. Είναι οι μοναδικές, είναι οι μοναδικές στον αρχαίο κόσμο. Δεν έχουν βρεθεί πουθενά αλλού αυτού του είδους. Είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του οι σαρκοφάγοι των κλαζομενών και μάλιστα με ηρωικό τρόπο ήρθαν και στην Αθήνα, στην Ελλάδα τότε. Δηλαδή, πολύ πριν το 1922. Ναι. Όταν λέτε πολύ πριν, το 1922 ήρθαν. Όχι, στην επιοθωμανική. Είχαν έρθει και πιο νωρίς Έλληνες που τους είχαν βρει εκεί πέρα τους σαρκοφάγους των κλαζομενών, τις είχαν εκτιμήσει και πλούσιοι άνθρωποι των κλαζομενών. Επισήμως στο μουσείο το 1922 τις έφερε ο οικονόμου. Ο οικονόμου, ναι. Προϋπήρχαν όμως. Ήταν ροζ χρώματος, ένα περίεργο χρώμα έχουν. Ένα παλ κεραμιδί χρώμα. Παλ κεραμιδί. Στο περίγραμμα είχε πάρα πολύ ωραίες εικόνες από φυτά, ρόδακες, κάποια πτηνά. Ήτανε και το καπάκι τους ήταν και κονικό, ήταν αμφίπλευρο. Ναι, ναι, έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Τότε μιλάω για αρχές του 20ου αιώνα, έτσι, που πήρανε κάποιες από αυτές και τις φέρανε για να πείσει ο οικονόμου ότι αυτά πρέπει να διαφυλαχθούν. Και μετά, βέβαια, μέσα στην Αναμπουμπούλα και ζωή, ήρθαν πάλι. Μία παρατήρηση εδώ και συγγνώμη για την παρέμβαση. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας υπάρχει μία, σε μία αίθουσα που είναι κλειστή. Μονίμως. Λόγω ελλείψεως προσωπικού. Δηλαδή δεν την έχεις δει εσύ την. Στην Αθήνα όχι. Σε σαρκοφάγο αυτή δεν την έχεις δει. Δηλαδή στην Αθήνα όχι. Στη Σμύρνη, και εδώ είναι ντροπή μας, είναι ντροπή μας, πραγματικά είναι ντροπή μας. Στη Σμύρνη την κοπάνισα μια μέρα από την παρέα και πήγα στο μουσείο. Πρέπει να δείτε πώς είναι. Έχουν 3-4 σαρκοφάγους και μία μικρή, μία για μωρό. Πρέπει να δείτε, είναι το διαμάντι του στέματος. Έτσι το έχουνε. Ντράπηκα, συγκινήθηκα πολύ, δεν ήθελα να φύγω, αλλά ντράπηκα. Εδώ την έχουν πετάξει σε μια αίθουσα και έχουν κλειδώσει. Εκεί το έχουνε και παιδιά, ελάτε να δείτε. Ναι. Σαν Ένωση Βουργιωτών έχετε κάνει κάποια αίτηση ή κάποιο αίτημα προς το Αρχαιολογικό Μουσείο να σας ανοίξουν την αίθουσα αυτή να το δείτε? Νομίζω ότι και το δικαιούστε και θα έπρεπε να το κάνανε. Είναι μια σκέψη αυτή, θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να το κάνουμε παρέα για να δούμε τι θα απαντήσουν κιόλας. Ναι. Να δούμε τι θα απαντήσουν, γιατί έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτά. Θέλω να πω πάντως, η μοναδικότητα αυτών των σαρκοφάγων έδωσε παγκοσμίως τον όρο σαρκοφάγη των κλαζομένων. Είναι και σαρκοφάγη. Έτσι, ναι. Προϊόν ονομασίας προελεύσεως. Ακριβώς. Τελειώνει. Είναι μοναδικές. Έχουμε δει πάρα πολλές και πάρα πολύ ωραίες από άλλες περιοχές. Αυτές είναι μοναδικές. Αυτό έκανε ξεχωριστή τις κλαζομένες. Βέβαια, οι κλαζομένοι, όπως είπες εσύ, ήταν άτακτοι. Ναι. Ήταν τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Ήταν. Είχαν χιούμορ. Να πω τα καλά. Είχαν χιούμορ, ήταν γλετζέδες. Πολύ ανδροί. Ανδροί στις μάχες, αλλά δεν καταλαβαίνανε και τίποτα.
δεν ερυθριούσαν, ναι, δεν σταματούσαν. Και αυτό θα δούμε και αργότερα, στα επόμενα χρόνια. Βέβαια. Εννοείται ότι δεν είχαν σχέση με τις αρχές της Ερυθρέας και δεν ερυθριούσαν. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν στέκονταν προσοχή σε κανέναν. Ναι. Σε κανέναν. Με το κορυφαίο βέβαια, στη Σπάρτη, που όσοι πηγαίνανε έμεναν προσοχή στους Σπαρτιάτικους νόμους και στη Σπαρτιάτικη πειθαρχία, εκτός από τους κλαζομένους. Τόσο πολύ, βέβαια, αυτό βέβαια ήταν και επειδή ήταν τόσο πλούσια η χώρα και είχε ανάγκη η Σπάρτη το λιμάνι τους για να διεισδύσει μέσα και, και και οι ίδιοι είχαν υπεροψία, είχαν μια επαρξία. Ναι, αλλά όχι αδικαιολόγητη. Όχι, όχι αδικαιολόγητη. Και τα κάνανε λαμπόγιαλο μέσα στη Βουλή της Σπάρτης. Λένε ότι επειδή καθυστέρησαν οι γερουσία, ναι, οι έφοροι, ξέρω εγώ, να τους δεχτούν, σου λέει τι είμαστε εμείς τώρα και μας αφήνεις τώρα στον προθάλαμο και περιμένουμε. Λένε ότι μουτζούρωσαν με κάπνα τα έδρανα ώστε να κάτσουν οι γέροντες, ας πούμε, οι έφοροι και πληρώθηκαν. Άλλη εκδοχή είναι ότι κάνανε κάτι πιο... Ναι. Ό,τι και να είναι, αντέδρασαν. Ναι. Και μου θυμίζει κάποιον που περίμενε έξω από μια αίθουσα κάτι 10-15 λεπτά τώρα τελευταία να συναντήσει κάποιον. Τα ξέρετε αυτά. Έτσι. Ναι. Έτσι. Εκεί τι κάνανε οι κλαζομένοι λοιπόν. Λέει: έχουμε ραντεβού. Ναι. Θα είσαι στην ώρα. Δεν πάνε να σου έφορο σε Σπάρτη αυτό. Και δεν πάνε να Σπάρτη εδώ. Εγώ θα σου δείξω την αντίδρασή μου. Όμως παρόλα αυτά, και ενώ θα περίμενε κανείς οι Σπαρτιάτες να τιμωρήσουν ή να πούν το οτιδήποτε κατά αυτών που αστήμασαν, βίασαν, ό,τι θες πες, ασχήμιναν την χώρα τους, το κοινοβούλιο τους, οτιδήποτε, είπαν την περίφημη φράση που έμεινε παροιμιώδη στα χείλη του ελληνικού λαού. Έξεστη κλαζομενή εις χειμωνή. Ναι. Δηλαδή, είναι συνηθισμένο στους κλαζομένους να κάνουν τα δικά τους. Έχει και παρακάτω. Mm. Για κάποιους ανθρώπους, όλοι δεν ίσοι, όλοι δεν ίδιοι. Και δεν μπορεί να ισχύει ο νόμος για όλους σε όλα. Και να πούμε και να επισημάνουμε ότι βέβαια η ξενία ήταν ιερή στην αρχαία Ελλάδα. Δεν μπορούσαν να τους κάνουν και κάτι. Ο ξένος ήταν... Ιερός. Ξένος είναι ο Έλληνας από άλλη ελληνική πόλη, έτσι, να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Αλλιώς, δεν είναι... αν είναι άλλης εθνικότητας, λέγεται αλλοδαπός. Ακριβώς. Έτσι, ξένος σημαίνει ίδιας εθνικότητας με εσένα. Τότε λεγόταν ούτε καν αλλοδαπός. Λεγόταν βάρβαρος. Λεγόταν, ναι, βάρβαρος, αλλά αλλοδαπός. Έχει από αλλού ποδάρι, από άλλη πόλη ποδάρι. Λοιπόν. Πριν κλείσουμε την ενότητα των κλαζομενών, θα ήθελα να πω ότι επειδή οι κλαζομενές είχαν επικύσει και τα νησάκια που ήταν απέναντι, τα λεγόμενα σήμερα εγκλεζονήσια, και επειδή πάρα πολλοί παρεξηγούν την έννοια και λένε ότι είναι τα εγκλέζικα νησά, τα εγκλεζονήσια, δεν έχουν καμία σχέση. Είναι παραφθορά της λέξεως εκλαζομενήσια, εκ των κλαζομενών, και γι' αυτό το ονομάζονται έτσι. Είδες όμως τι συμβαίνει άμα ξεχνάμε το αρχαίο τοπονύμιο. Δεν μπορούμε να ετυμολογήσουμε το σύγχρονο. Ναι. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη σχέση του παμέγιστου των Ελλήνων με τις κλαζομενές. Τα ίχνη υπάρχουν. Τα ίχνη υπάρχουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος ευνόησε, έκανε έργα σε αυτό, γιατί προφανώς του είδε ένα στρατηγικό σημείο, ένα στρατηγικό λιμάνι, του είπαν και η συμβουλή του ότι εδώ, αν είσαι εδώ, ελέγχεις όλο τον κόλπο. Και τι έκανε εκεί πέρα ο παμέγιστος? Ένωσε το μεγάλο νησί. Σήμερα το λένε Καραντίνα το νησί. Γιατί προφανώς μπορεί να έπαιζε και το έπαιζε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Το ένωσε με τη Στεριά. Ο σημερινός δρόμος που ενώνει την Καραντίνα με την σκάλα των Βουρλών... πατάει πάνω. Είναι δίπλα. Σε φωτογραφίες υπάρχουν ακόμη οι πέτρες... της παλιάς οδού. Του μηχανικού, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Έτσι. Διπλά είστε, νομίζω, υπερήφανοι για τούτο. Μία για την πόλη και μία γιατί σας τίμησε ο Μέγας Αλέξανδρος με ένα από τα έργα του, τα οποία ακόμα και σήμερα μπορούμε να δούμε τα ίχνη του. Και όποιος είναι να κατέβει σε αυτόν τον κόλπο, να πάει εκδρομή, καλό είναι να περάσει να τα δει και αυτά. Και ένας τρίτος λόγος, κυριότατος, είναι ο Αναξαγόρας. Δεν φτάσαμε εκεί. Έχουμε το δεύτερο
γιατί εκεί πάμε και στο σήμερα. Κλείσαμε το σημερινό, το πρώτο 15 λεπτό με την αρχή, με τις αρχές κλαζομένες. Έτσι να τους φτιάξουμε, να καταλάβουν για ποια πόλη σπουδαία μιλάμε. Τα νομίσματα είναι καταπληκτικά των κλαζομενών. Καταπληκτικά, μοναδικά. Ελάχιστα βέβαια, αλλά υπάρχουν. Οπότε κλείνουμε το πρώτο μέρος μας. Να πούμε ότι οι κλαζομένες με κάποιες πάνω-κάτω καταστάσεις, διακυμάνσεις, φτάσανε μέχρι τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Με αυτό το όνομα. Με αυτό το όνομα. Και μετά παρήγμασαν κυρίως λόγω της πειρατείας. Mm-hmm. Ήταν εκτεθειμένα... Ευάλωτο. Ο χώρος ήταν εκτεθειμένος πολύ mm-hmm. σε επιθέσεις πειρατών. Γι' αυτό και μετά θα τα πούμε. Ωραία. Όπως καταλάβατε, κλείσαμε το πρώτο μέρος στο αφιέρωμά μας στα σημερινά βουρλά με το αρχαίο τους κομμάτι, τις κλαζομενές. Και σε λίγο πάμε στο δεύτερο μέρος μας. Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Εδώ λοιπόν, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα στα Βουρλά. Όχι, δεν μας έπιασε κάτι ιδιαίτερο. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειαζόμαστε έναυσμα για να κάνουμε εκπομπή αφιέρωμα στις μεγάλες πατρίδες μας. Και όπως είπαμε, τα Βουρλά ελέγοντο κλαζομενές και είπαμε για τις αρχαίες κλαζομενές. Πάμε τώρα να πούμε όμως, αφήσαμε ίσως τον σπουδαιότερο, τον πιο γνωστό, τον πιο διάσημο κλαζομένιο, παγκοσμίως γνωστό, γι' αυτό το λέω, τον αφήσαμε λίγο έξω από την αρχαία ιστορία του πρώτου 15 λεπτά. Ναι. Μάνο, είναι ο μεγάλος... Ο μεγάλος Αναξαγόρας. Αναξαγόρας. Ο επιλεγόμενος και νους. Για φαντάσου. Ο Αναξαγόρας, λοιπόν, έκανε... θεμελίωσε τη θεωρία του στην εικασία ή στην πίστη ότι όλα είναι, ό,τι μας περιβάλλει, είναι δημιούργημα ενός νου. Σήμερα και θα λέγαμε θείου νου. Ο καθένας σας κάνει τους δικούς του παραλληλισμούς. Είναι λοιπόν, ο νους αυτός τα έφτιαξε και τα κουμαντάρει. Εν σοφία επίηση. Αμπράβο. Αμπράβο. Δεν λέμε κάτι καινούργιο, λοιπόν. Δεν υπάρχει παρθενογένεση ούτως ή άλλως. Και όσοι με ακούνε χρόνια και ακούνε τις εκπομπές μου, το έχουν καταλάβει. Έτσι. Και το έχουν πάρει σφραγίδα. Παρθενογένεση δεν υπάρχει. Ο Αναξαγόρας, λοιπόν, έχει τύχει... Εντάξει, να μην λέμε τώρα για τον Αναξαγόρα, είναι γνωστά, παγκοσμίως γνωστός ο άνθρωπος. Εποχή, να πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ήταν το 5ο προ Χριστού αιώνα. Όχι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι η φιλοσοφία σε εκείνη την περιοχή, Ιωνική Δεκάπολη, που περιλαμβάνει μέσα και τη Σάμο, τη Χίο, αλλά και άλλες πόλεις, αρχαίες πόλεις, είχε αναπτυχθεί πολλά χρόνια πριν την γνωρίσουμε σε αθηναϊκές σχολές κλπ. Ναι. Είναι η προσοκρατική που λέμε. Είναι οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι αποτέλεσαν και τη βάση της σκέψης των Ελλήνων. Mm-hmm. Πριν έρθει ο μέγιστος Σοκράτης και ανοίξει άλλες πόρτες. Και συνεχίσουμε με τους εξίσου μεγάλους μετά, Πλάτων, Αριστοτέλη κλπ. Αλλά υπάρχει, πάλι δεν υπάρχει παρθενογένεση, λοιπόν, να τα προηγούμενα. Έτσι. Και από αυτούς πάλι πιο πίσω υπάρχουν οι Ηράκλειτ, υπάρχουν οι Πυθαγόροι, υπάρχει ο Ορφέας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαχρονική εξέλιξη
της φιλοσοφίας, της φυσικής, των φυσικών επιστημών κλπ. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, που περνάει και μέσα από τα βουρλά. Μέσα από τις κλαζομένες, ασφαλώς, λοιπόν. Ασφαλώς. Έτσι, οπότε ασφαλώς. Οι κλαζομένες μπαίνουν στο χάρτη της παγκόσμιας φιλοσοφίας. Είναι πολύ σημαντικό. Τιμάται σήμερα ο Αναξαγόρας στα βουρλά. Γιώργο μου... Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Όχι. Είναι... Ο Αναξαγόρας αυτή τη στιγμή τιμάται αλλά Τούρκα. Έχουν φτιάξει ένα άγαλμα. Οι γείτονες, εν πάση περιπτώσει, με το γούστο τους, αυτό που έχουν, αυτό που διαθέτουν, έχουν κάνει έναν Αναξαγόρα, αυτό τον μεγάλο Αναξαγόρα, τον έχουν κάνει σαν ένα γυφτάκι, ζητιανάκι, έτσι, με καμπουριαστό, έτσι κάθεται εκεί, έχει και ένα το χέρι, κάπως έτσι, σαν να ζητάει ελεημοσύνη, του έχουν βάλει και ένα σαρίκι. Γιατί, λέει ο Αναξαγόρας, είναι μαζί με τον έναν Τούρκο ποιητή, ξέρω εγώ τι, είναι οι δύο μεγάλοι άνδρες της περιοχής. Ναι, και τους βάλανε σε δύο σε έναν. Μόνο που έχουν 25 αιώνες διαφορά. Δεν 20. Είναι μόνο αυτό. Τι δουλειά έχουν το ένα με το άλλο, να μην πω καμιά άλλη λέξη τέλος πάντων. Δηλαδή κάναν δύο ανθρώπους σε έναν. Σε έναν. Του βάλανε σαρίκι. Του βάλανε σαρίκι, ναι. Και τον έχουν ένα, σαν ένα κακομύρι, έτσι κάθε εκεί. Βέβαια, για να είμαι και... Να μην αδικήσω εντελώς τους Τούρκους, η πινακίδα δίπλα από το άγαλμα δεν αναφέρει καθόλου τον Τούρκο. Είναι μόνο τα χωρία του Αναξαγόρα και τη ιστορία του. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα προστίτωτε το σαρίκι και η κακομοίρα. Έλαντε. Η βλασφημία υπάρχει. Ναι. Είναι ένα άγαλμα το οποίο δημιούργησε εντάσεις και στους ίδιους τους βουρλιώτες, τους Οθωμανούς, τους Τούρκους, τους σημερινούς βουρλιώτες. Κάποιοι εξέφρασαν τις ενστάσεις τους. Εμείς το πιάσαμε το θέμα αρχής εξ αρχής. Είχαμε στείλει σαν σύλλογος, σαν ένωση, έγγραφο και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στο Δημαρχείο των Βουρλών, στη Δήμαρχο προσωπικά, που λέγαμε τις ενστάσεις μας και κάναμε και τις προτάσεις μας. Δηλαδή, βάλτε τον Αναξαγόρα σαν Έλληνα, βάλτε και τον Τούρκο, τον ποιητή που θέλετε και, τον όποιον και άλλο βάλτε τους να συζητάνε, να κάνουν κάτι, να λένε δύο κουβέντες κτλ. Ναι, μεταξύ τους βάλει ένα χάσμα 20 αιώνες όμως. Το τραγικό βέβαια είναι ότι δεν απάντησε κανείς. Ούτε από εκεί, αλλά ούτε και από εδώ. Α, ούτε από εδώ. Ούτε από εδώ. Και το θέμα τώρα, άμα με συγχωρείς τώρα, αλλά άμα το Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει κάτι, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει ένα διάβημα, δεν πει ότι αυτό μας προσβάλλει, σε ποιον θα απαντήσει? Γιώργο μου, απαντάει αυτό που είπε ο Φώτης στην προηγούμενη ερώτησή σου, αν έχουμε κάνει κάτι για τις σαρκοφάγους. Ναι, νομίζω σου απάντησε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Μάνο μου, γι' αυτό κάνω και αυτές τις ερωτήσεις. Και μας πονάει το θέμα και γι' αυτό το φέρνουμε και το ξαναφέρνουμε και το ξαναφέρνουμε συνέχεια αυτό το θέμα. Έτσι έχει μείνει πάντως, έτσι. Παρότι νομίζω είχατε κάποιες διαβεβαιώσεις ή δεν είχατε κάποιες διαβεβαιώσεις. Τελικά αυτό που έχω καταλάβει είναι αυτό που με τον Τούρκο είναι ότι στις υποσχέσεις και στις διαβεβαιώσεις είναι εύκολο. Έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τους τρεις τελευταίους δημάρχους των Βουρλών ότι θα συνεργαστούμε, ό,τι τους έχουμε ζητήσει. Εντάξει, τελείωσε. Έγινε, τελείωσε. Κυριολεκτικά. Και ουδής έχει τηρήσει τα υποσχόμενα. Παρότι εμείς έχουμε πάει σε ανύποπτο χρόνο, ειδικά για αυτούς. Με αρχιτέκτονα που φύραμε από πτυχίο, η οποία είναι μέλος του συλλόγου μας και τους έχουμε κάνει παρουσίαση της Αναξαγορείου Σχολής, γιατί αυτοί δεν έχουν καθόλου πληροφορίες. Ένας πολύ μεγάλος αρχιτέκτονας, ο Χρήστος ο Φλώρος, εδώ από την Αθήνα μας έκανε τα σχέδια τα οποία τους παρουσιάσαμε. Είναι ο εγγονός του Φλώρου που είχε τη μεγαλύτερη αποθήκη σταφίδα στο Φαρδί Σοκάκι που λέγαμε. Παρότι λοιπόν τους κάναμε αυτά και μας υποσχέθηκαν τα πάντα και ζητήσαμε, πριν μπει ο Αναξαγόρας, μας ζήτησαν τι θέλουν να μας κάνουν. Και τους είπαμε, όταν θα φτιάξετε την είσοδο του Δημαρχείου σαν την Αναξαγόριο που μας είπανε, πείτε μας και εμάς να έρθουμε και να σας φέρουμε και μία προτομή του Αναξαγόρα να βάλουμε μπροστά στην είσοδο. Ναι, και τελικά έρθουμε αυτό το έκτρωμα του... Και μάλιστα μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι ο Δήμαρχος και θα είμαστε και εμείς χέρι-χέρι να βάλουμε το... Να κόψουμε την κορδέλα, ναι, πούμε, και τέλος πάντων. Είπαμε όμως τώρα για την Αναξαγόριο σχολή, να το κλείσουμε αφού μιλάμε εκεί, για την Αναξαγόριο σχολή να πούμε κάτι. Η Αναξαγόριο σχολή
ήταν το καμάρι των βουλών. Γενικότερα όλες οι πόλεις που ήταν στη Μικρά Ασία είχαν ανεπτυγμένη την παιδεία και την είχαν με ίδιους πόρους. Υψηλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ναι. Μία από τις μεγαλύτερες σχολές της εποχής του 19ου αιώνα ήταν η Αναξαγόρια σχολή. Ήταν δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Βουλιώτισσας, τη μνήμη την οποία τιμούμε την πρώτη Κυριακή κάθε Οκτώβρη στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είναι η πολυούχος της Νέας Φιλαδελφίας. Η εικόνα της είναι αυτή που κοσμούσε την Παναγία τη Βουλιώτισσα στα Βουρλά. Δίπλα από την εκκλησία λοιπόν της Παναγίας, όπου ήταν με υψηλό τοίχο περίκλειστη για πάρα πολλούς λόγους, δεν είναι το παρόντος γιατί θέλουμε πάρα πολλές ώρες για να το συζητήσουμε. Δεν θέλανε να βλέπουν οι Τούρκοι απ' έξω τι γίνονται, τι γίνεται μέσα. Κάνανε και κάποιες παράνομες ενέργειες οι Έλληνες, γιατί ασχολιόντουσαν με το λαθρεμπόριο. Οι κοντραμπατζίδες, οι περιβόητοι, οπότε κρύβανε, στηρίζανε την Εκκλησία. Το πρώτο σχολείο λοιπόν που έγινε δίπλα την Εκκλησία της Παναγίας ήταν το σχολείο της Παναγίας. Αυτή είναι η πρόγονος της Ανεξαγορίου. Στη συνέχεια, και αυτό έχει σημασία. Για ποια εποχή μιλάμε? Μιλάμε για το 1780. Το λέω γιατί το 1780 πολλές περιοχές της Μητροπολιτικής Ελλάδας δεν είχαν καν σχολείο. Ναι, ναι. Έτσι, 1770 βλέπουμε ένα σχολείο, μάλλον το πρώτο στο Άργος. Λοιπόν. Έτσι, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μεσούσεις της Οθωμανοκρατίας, έτσι, ακόμα δεν ήταν μεγάλος ασθενής η Οθωμανοκρατία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, τα Βουρλά έχουν ελληνικό σχολείο, έχουν σχολείο. Έτσι, κάτι... Πολιτισμός, πέρα από κάθε άποψη σε σχέση με την... Όταν ξεκίνησε λοιπόν να χτίζεται η Αναξαγόριος και επειδή οι κλαζομενές, όπως λέγατε προηγουμένως, ήταν στην παραλία, αλλά αργότερα επειδή δέχθηκε επιθέσεις πειρατών και όχι μόνο, αναγκάστηκαν να τραβηχτούν προς τα μέσα και περίπου τα σημερινά Βουρλά είναι περίπου σε μια απόσταση 4 χιλιόμετρων από την παραλία και μάλιστα, και αυτό έχει σημασία, είναι όπως και η Ρώμη, όπως και η Κωνσταντινούπολη, όπως και η Αθήνα, είναι 7 λόφος. Είναι 7 λόφοι που περιτριγυρίζουν τα Βουρλά, εκ των οποίων οι 6 λόφοι είναι χτισμένοι από την εσωτερική μεριά, δεν φαίνονται δηλαδή από την παραλία. Ο 7ος λόφος που είναι στο κέντρο είναι ο λόφος που ήταν η εκκλησία του Αγίου Γιώργη. Είναι χτισμένη γύρω-γύρω. Πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γιώργη ήταν και η συνοικία που ζούσαν οι Μανιάτες, και γι' αυτό ονομαζόταν και Μανιάτ Μαχαλάς. Οι Μανιάτες αυτοί είχαν έρθει στα Βουρλά μετά την ατυχή εκστρατεία του Κατσόνη. Τα ορλοφικά. 770. Και ανήκαν στην οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων. Πηγαίνοντας όμως απέναντι, όπου μπορεί να ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν μακριά, τους κυνηγούσαν, πήγαν από εκεί και έγινε η φάρα των Κάρα Μιχαλαίων. Άλλαξαν το όνομα. Το μαύρο το έκαναν Καρά. Εκεί λοιπόν ήταν ο Μανιάτ Μαχαλάς και εκεί είχαν και τον Αγίου Γιώργη τον Ορφανό. Ήταν μια μικρή εκκλησία η οποία μέχρι πρόσφατα, και τα λέω πρόσφατα, μέχρι πριν από 5 χρόνια. Το 17. Ήταν η μοναδική. Το 15. Το 15 που είχαμε πάει. Ναι. Ναι, ναι. Μέχρι και το 2015. Όχι σαν εκκλησία, σαν αποθήκη, αλλά ήταν η μοναδική εκκλησία που υπήρχε στα Βουρλά. Όρθια. Την κρεμίσανε για αυτήν στο βωμό του. Πάει και αποθήκη. Ούτε καν αποθήκη. Είπαν θέλω να την κάνουν ξενοδοχείο. Πάντως πέρυσι που πήγαμε με τον Μάνο και τα κοιτάξαμε, είναι στην ίδια κατάσταση. Ένα οικόπεδο, δεν έχουν χτίσει τίποτα. Για να σας λίγο γλυκάνω, ξέρω, αν γίνεται, να σας πω και σας έχω και χειρότερο. Εκκλησία στην Ήμβρο. Ήταν τουαλέτες. Έχει έναν τουαλέτες. Δεν με έκλεισε. Και με ενέργειες φύγαν τουλάχιστον οι τουαλέτες από εκεί. Βέβαια, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς και προς αυτό παλεύουμε και έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια της Εκκλησίας και της Εκκλησίας και του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, γιατί από το 2018 έχουμε Μητροπολίτη στα Βουρλά, τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα. Έχουμε ζητήσει βοήθεια γιατί στη σκάλα του Βουρλά υπάρχει μια εκκλησία, η μοναδική που σώθηκε, όχι στα Βουρλά, στη σκάλα. Και ο λόγος που σώθηκε είναι ότι επειδή δεν είχαν σχολεία οι Τούρκοι, τη διατήρησαν, τη σώσανε, χτίσανε τείχος στη μέση, κάναν δύο αίθουσες και το χρησιμοποίησαν σε σχολείο. Και μάλιστα μας είπε πρόπερση που είχαμε πάει, πέρυσι, που είχαμε πάει ο νυν δήμαρχος των Βουρλών, ότι αυτός ήταν από τη σκάλα και
στα πρώτα του χρόνια στο δημοτικό. Φίτησε εκεί. Φίτησε εκεί. Στη συνέχεια την κάνανε αποθήκη γιατί χτίσανε σχολείο δίπλα. Και μετά, όταν κάνανε κάποια αποθήκη, είναι παντελώς παραμελημένη. Αυτήν προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε. Αυτή έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια του προξενείου στη Σμύρνη, έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια του Σεβασμιότατου του Μητροπολίτη Βουρλών και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει και του Δημάρχου. Και οι δύο τελευταίοι Δήμαρχοι και οι προηγούμενοι και ο νυν μας έχουν πει θα μας βοηθήσουν να την κάνουμε. Ας μην την κάνουμε εκκλησία, ας την κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο αγάπης και φιλίας. Οπότε να διακόψω ότι ο νυν Δήμαρχος που μας υποσχέθηκε για τον Άγιο Νεκτάριο να την αναβίωσε, εν πάση περιπτώσει, του κτίσματος, συνελήφθη. Ναι, είναι μέσα στα περσινά γεγονότα που γίνονται και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι αντιλαμβάνεστε, ότι έχετε δηλαδή παραστάσεις, του τι σημαίνει μια εκκλησία να μετατρέπεται σε τζαμί, σε αποθήκη, σε τουαλέτα, σε οτιδήποτε. Και στο μέγιστο βαθμό το είδαμε όλοι και το βιώσαμε. Αν μας έπιασε ο πόνος για την Αγία Σοφιά, και σωστά μας έπιασε ο πόνος για την Αγία Σοφιά, γιατί μπορεί κάποιος να μην νοιάζεται για το θρησκευτικό της συμβολισμού, αλλά κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να μην μείνει στο οικοδόμημα, στην αρχιτεκτονική, στο ψηφιδωτό, στην ομορφιά, στο κάλος. Έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν πήραμε είδηση ότι είχαν γίνει σε τρεις Αγίες Σοφιές πριν το ίδιο πράγμα. Δεν είχαμε αυτά που λέτε, όλα είναι τα προεόρτια. Δηλαδή, ο Τούρκος προετοιμάζει τα πράγματα και ζυγίζει και τις αντιδράσεις. Και βλέπει μέχρι πού με παίρνει, μέχρι πού με πάει. Αντιδράσανε γι' αυτό το επόμενο. Το αντιδράσανε. Έτσι, δεν το καταλαβαίνουμε. Ένας από τους λόγους λοιπόν που πάμε κάθε χρόνο, εκτός από φέτος που λόγος τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, πηγαίνουμε εκεί. Είναι πρώτον γιατί πάμε στην πατρίδα μας, πάμε να επικοινωνήσουμε με τους παππούδες μας, να σηκώσουμε το κεφάλι για να τους δούμε, να τους αισθανθούμε. Ο άλλος λόγος είναι γιατί κάποιοι λένε ότι πάτε και δίνετε λεφτά, ξέρω εγώ, στον Τούρκο, ναι, λες και έχει ανάγκη εμάς τώρα τα τρίχες. Ναι. Πάμε να κάνουμε επίδειξη σημαίας, Γιώργο. Πάμε να τους υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εμείς εδώ, ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε εδώ πέρα. Αυτό. Μάλιστα. Με αυτά τα λόγια τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και μπαίνουμε σε ένα εξίσου συναρπαστικό μέρος που είναι τα σημερινά βουρλά. Εδώ έχουμε πολλά να πούμε που πονάνε. Να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Βουρλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα βουρλά. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για τις κλαζομενές. Τώρα όμως θέλω να μου πείτε πώς φτάσαμε από τις κλαζομενές στο όνομα βουρλά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι κλαζομενές παρήκμασαν κάποια στιγμή. Ήταν πολύ ευάλωτες στις επιθέσεις από θαλάσσεις, ερήμωσαν. Σταματάμε, δεν τα ακούμε ξανά. Μέχρι τον 10ο-11ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, που είναι η αυτοκρατορία της Νικαίας. Εκεί λοιπόν ένας από τους μεγάλους αξιωματούχους του αυτοκράτορα εκεί ήταν
ο Βουρλάς, η οικογένεια των Βουρλάδων. Ή Βρουλάδων. Θα το δείτε πολλές φορές αυτό, το Βουρλά, Βρουλάς, όπως και σε άλλες λέξεις βουρλιώτικες συμβαίνει. Αυτός λοιπόν ήρθε, του άρεσε ο χώρος εκεί, πήρε και μία αμοιβή από τον αυτοκράτορα και του έδωσε όλη την περιοχή για να έχει... Τιμάριο, ας το πούμε. Τιμάριο, ναι. Από εκεί λοιπόν ο τόπος στο ονομάστηκε τα κτήματα του Βουρλά. Του Παπάγου. Όπως λέμε, του Παπάγου, του Γκίζη, του Ζωγράφου, όλα αυτά. Ακριβώς. Με την ίδια λογική λοιπόν ήταν του Βουρλά τα κτήματα. Έτσι έγινε. Καμία σχέση να σημειώσουμε εδώ με κάποιοι λένε Βρίουλα και τέτοια. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Υπάρχει μια κοινότητα Βριούλων που είναι, ξέρω εγώ, 150 χιλιόμετρα μακρύτερα. Ήταν κάποιοι παπάδες που από... έτσι, από μανία μεγαλείου καθαρεύουσας και τέτοια, δεν τους άρεσε. Και το έκανε Βρίουλα, ξέρω εγώ. Η εκκλησιαστική, ξέρω εγώ, ενορία. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση. Και οι δρόμοι εδώ που πολλές φορές βλέπω Βριούλων, είναι λάθος. Έχουμε κάνει και εκεί παρεμβάσεις στους κατατόπους δήμους να το διορθώσουμε. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στα βυζαντινά Βουρλά που ακμάζουν πάλι ξανά. Ακμάζουν, ναι, εκεί ερχόταν και ο ίδιος ο αυτοκράτορας και πέρναγε τα καλοκαίρια του. Της Νίκαιας μιλάμε. Της Νίκαιας. Ναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, νομίζει ότι μόνο αυτοκρατορία υπήρχε μία. Τότε έχουμε την Φραγκοκρατία, έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε τις Νίκαιες, έχουμε τις δεν έχουμε μία αυτοκρατορία. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε μεγάλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε τώρα αυτή ανταγωνισμό αυτοκρατοριών. Αλλά ένα πράγμα που συγκινούσε και συγκινεί πάντα όλους όσοι ασχολούνται με την ιστορία είναι η στάση των Βουρλιωτών το 22. Ναι, πριν προχωράμε, ναι. Πριν φτάσουμε στο 22, υπάρχουν 100-150 χρόνια πριν που ανθούν τα Βουρλά σιγά-σιγά. Το απόγειο ήταν στο ξεκίνημα, τα τελειώματα του 10ου αιώνα, του αιώνα και αρχές του 20ου, όπου ήδη από το 1840-1850 έχουν αρχίσει και έρχονται Έλληνες από την Ομπυλιωτική Ελλάδα στα Βουρλά για να δουλέψουν στα χτήματα, έφορα τα χωράφια. Άλλοι Έλληνες, γιατί και αυτοί Έλληνες ήταν. Ναι. Έλληνες της Ομπυλιωτικής Ελλάδος να δουλέψουν εκεί. Κύρια Ναξιώτες απικίζουν τα Βουρλά για να δουλέψουν και το κάνουν απικία. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία αξιοβουλιωτών. Να σκεφτείτε ότι το 1922, όταν έγινε το κακό, από τις 32-35.000 περίπου των Ελλήνων των Βουρλών, ήταν περίπου 3.000, μάλλον από τους κατοίκους των Βουρλών, ήταν περίπου 3.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες. Αυτούς τους 32-35.000, οι 17 περίπου χιλιάδες ήταν αξιώτες. Η μισή. Και ιδιαίτερα από αυτούς τους μισούς, η μισή ήταν αμφιλότη. Ένα βιβλίο που γράφτηκε πρόσφατα, που εξέδωσε η Ένωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, είναι αυτό. Ντάξει Βουρλά. Έχω πολλά λέει για να σας πω, μα τα έχω σε Δευτέρι. Και το Δευτέρι από τα Βουρλά, ποιος πάει να μου το φέρει. Έγραψε ο Χουζούρης, ο αείμνηστος, το κοτσάκι εδώ και ξεκινάει το βιβλίο. Τα Βουρλά λοιπόν δημιούργησαν πολιτισμό, δημιούργησαν μια ακμεότατη πόλη, η οποία στήριζε και τη Σμύρνη. Η Αναξαγόρειος, όπως πήγαμε να πούμε προηγουμένως, χτίστηκε μεταφέροντας τους λίθους και τα μάρμαρα από τη σκάλα επάνω, είτε με τα ζώα, είτε και με την πλάτη τους νεαροί βουρλιώτες, για να τα κάνουν, για να τη φτιάξουν. Θέλανε, ήταν φιλοπρόοδοι, θέλανε να μάθουν γράμματα. Το 22, απλά να σας πω ότι στα Βουρλά υπήρχε κινηματογράφος και υπήρχαν και δύο θέατρα. Και μάλιστα ο χώρος που ήταν ο κινηματογράφος το 2013 που είχαμε πάει για πρώτη φορά, τον προλάβαμε. Κατεστραμμένος βέβαια ερείπιο, αλλά υπήρχε. Τώρα το έχουν κάνει εστιατόριο. Γκουρμέ. Το προλάβαμε λέει και το είδαμε σαν κινηματογράφος. Σαν κινηματογράφο. Τα Βουρλά και ιδιαίτερα οι Βουρλιώτες, για να καταλάβουμε κάτι, οι Βουρλιώτες ήταν ένα κράμα, κάτι ανάμεσα σε ορισίβιους σημερινούς κριτικούς και μανιάτες. Παναγιά βοήθα δηλαδή. Παναγιά βοήθα. Ήταν κοντραμπατζίδες, δεν σηκώνανε μίγα στο σπαθί τους, είχαν ζωσμένο το ζωνάρι τους. Είπα τις αρχαίες καταβολές. Ακριβώς. Έλαβαν μέρος σε όλους τους αγώνες της Ελλάδος, είτε αυτό ήταν το 1821
όπου είχαν έρθει και πολεμούσαν. Μάλιστα, ο υπασπιστής του Γιαννακού του Καρόγλου, Αντωνίου, ήταν Βουρλιώτης. Κάποιοι λένε ότι και ο ίδιος ο Γιαννακός Καρόγλου ήταν ο ιδρυτής της Ιωνικής Φάλαγγας, ήταν Βουρλιώτης. Δεν είναι σίγουρος, να μην το τραβήξω. Πάντως, ο Αντωνίου, ο υπασπιστής, ο υπολοχαγός, ο οποίος πήγε και σύνταξη από το Ελληνικό Στρατό, γιατί μετά υπηρέτησε στο Ελληνικό Στρατό, ήταν από τα Βουρλά. Ήταν ένας λαός λοιπόν περήφανος, ο οποίος δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του και μάλιστα λέγανε οι Σμυρνοί ότι αν κάποιος ήθελε να ζήσει ελεύθερος ή αν κάποιον τον κυνηγούσαν σε οποιαδήποτε πόλη της Μικράς Ασίας, στα Βουρλά πήγαινε, γιατί εκεί πέρα δεν μπαίνανε οι Τούρκοι. Υπάρχει δε και ο Ντερές, το ποτάμι, που χωρίζει τα Βουρλά, το χωρίζει τέλος πάντων, από τις 11 συνοικίες, 9 ήταν ελληνικές και οι 2 ήταν τουρκικές. Οι 2 λοιπόν που ήταν δεξιά του Ντερέ, που ήταν οι Τούρκοι και το χώριζε, μέχρι εκεί πήγαν οι Τούρκοι. Δεν πέρναγαν από την μεριά το ποτάμι. Τα βλάκι, κάτω τα βλάκι. Το δε προσφυλές παιχνίδι των παιδιών εκείνης της εποχής ήταν ο Πετροπόλεμος. Μαζευόντουσαν τα Ελληνόπουλα των Βουρλών με τα Τουρκόπουλα και παίζανε τις πέτρες και σπάγανε κεφάλια και όπως καταλαβαίνετε γινόταν χαμός. Άντε πέσω σε μια μάνα σήμερα αυτό. Για να εκεί το κεφάλι σου, παιδάκι μου. Ναι. Λοιπόν, τα Βουρλά λοιπόν δούλεψαν, νίκμασαν. Οι φατόροι, οι έμποροι εκεί της πόλης εμπορεύτηκαν πολύ το σταφύλι, το κρασί και τη σταφίδα. Πληροφοριακά να σας πω ότι το 1920 και το 1921, και για να είμαστε ειλικρινείς, όχι γιατί ήταν μεγαλύτερο λιμάνι, το λιμάνι της Σκάλας των Βουρλών, σαφώς ήταν της Σμύρνης, αλλά επειδή στη Σμύρνη να βλοχούσε τότε ο συμμαχικός και όχι μόνο στόλος, υπήρχε δυσκολία στο να κάνουν εμπόριο. Στο να δέσουν, στο να μπουν. Οπότε κάποιο ένα μέρος του εμπορίου. Είναι και ακριβότερη η Σμύρνη, σου λέει, και πιο φτηνή. Ναι, γινότανε από τα Βουρλά. Το 20 και το 21 λοιπόν τα Βουρλά έκαναν σε παγκόσμια κλίμακα εξαγωγή σταφίδας γύρω στις 20.000 τόνους. Όταν σήμερα όλη η Ελλάδα κάνει γύρω στις 10 με 12.000 τόνους εξαγωγή σταφίδας. Ήταν τεράστια τα νούμερα. Και ήταν η βουλιώτικη σταφίδα αυτή που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στον ντόπια. Κόσμο. Ντόπια. Ναι, ναι. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής κατοχής, όπου το 19 με το 22, όπου γραμματέας στο προξενείο, στο υποπροξενείο των Βουρλών, ήταν ο πατέρας ενός πολύ γνωστού μας, ο πατέρας του Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί λοιπόν γνώρισε και τη μητέρα του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία ήταν από το Τσεσμή, αλλά είχε πάει για κάποια χαρτιά προφανώς, και την είδε, την ερωτεύτηκε σφόδρα και τα λοιπά και την παντρεύτηκε. Το υποπροξενείο ήταν στα Βουρλά. Γνώρισε οι μέρες δόξης, γνώρισαν οι μέρες δόξα στα Βουρλά, και αυτό βέβαια τους έκανε να μπουν στα μάτια των Τούρκων. Όταν λίγο πριν το κακό πήγανε κάποιοι βουρλιώτες επιφανείς στον Χρυσόστομο στη Σμύρνη και του είπαν τι να κάνουνε, τους είπαν φύγετε διότι έχετε γίνει κάρφος στα μάτια των Τούρκων και θα σας φάξουν όλους. Εδώ έγινε μια μεγάλη λάθος εκτίμηση. Ο πρώτος διωγμός, το 15, που άδειασε όλη η Μικρά Ασία πλην της Σμύρνης, άδειασαν όλα τα παράλια. Όλοι οι Έλληνες των παραλίων, από τα Ιβάλη, από τη Φώκη, από την Τζεσμέ, πέρασαν απέναντι είτε στα νησιά είτε στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτός ήταν ο πρώτος ξεριζωμός. Φύγανε οι πάντες. Το καμπανάκι χτύπησε, αλλά κανείς δεν το πλήν των βουρλιωτών. Οι βουρλιώτες βρήκανε τρόπο και μείνανε. Είχανε πολλά θύματα, κυρίως από πείνα, κυρίως από αρρώστιες, γιατί τους μποϊκοτάρανε και οι Τούρκοι. Είχανε πάρα πολλά θύματα, αλλά μείνανε, δεν φύγανε. Πίστεψαν λοιπόν το καταραμένο εκείνο 22 ότι και τώρα κάτι τέτοιο θα γινόταν. Θα περάσει το κακό και θα ξαναέρθουμε. Θα έχουμε κάποια θύματα, αλλά θα μείνουμε. Αφενός. Αφετέρου, επειδή οι προύχοντες των Βουρλών είχαν συμφωνήσει με τους Τούρκους ότι δεν θα σας πειράξει εσάς κανένας από τους υποχωρούντες του ελληνικού στρατού και όταν θα έρθουν οι Τούρκοι θα σας προφυλάξουμε, λέγανε οι Τούρκοι και εμείς. Και μάλιστα, μπέσα για μπέσα μπύρο μου. Μπέσα για μπέσα. Αν δεν έχουν μπέσα αυτοί. Ορκιστήκαν στο Κοράνι. Πράγματι λοιπόν δώσανε όρκους ότι δεν θα πειράξει κανένας. Δεν πειράχτηκε ούτε ένας Τούρκος από τον οπισθοχωρούντα ελληνικό στρατό. Είτε τον τακτικά οργανωμένο οπισθοχωρούντα είτε από τους ατάκτους. Κάποιοι βουλιώτες φύγανε και είχαν πάει στα Εγκλεζονήσια. Γιατί ο Τούρκος δεν τα είχε καλά με τη θάλασσα, οπότε έδινε μια. Ήταν πιο ασφαλής. Πήγανε λοιπόν κάποιοι προύχοντες Έλληνες, κάποιοι δημογέροντες μαζί με τους Τούρκους, είπαν: ελάτε, μην ανησυχείτε, δεν μπορείτε να σας πειράξει κανένας. Θα σας προφυλάξουμε εμείς, θα περάσει το κακό και θα είμαστε πάλι όπως ήμασταν πριν.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, όταν μπήκαν οι Τούρκοι στις 29 Αυγούστου του 22, αυτοί οι ίδιοι που δίνανε τις υποσχέσεις ήταν αυτοί που λέγανε αυτός, αυτός και αυτός, ανήκαν στην Μικρασιατική Άμυνα, διότι από τα σημαντικότερα στελέχη της Μικρασιατικής Άμυνας είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί οι Μικρασιάτες σκέφτηκαν να κάνουν άμυνα, να αμυνθούν και όπως έχουμε σήμερα τους αυτοφύλακες και λοιπά, τους αυτοφρουρούς και λοιπά. Κάπως έτσι. Ήτανε βουλιώτες, οι οποίοι και με χρήματα, αλλά και με όχι μόνο, και με όπλα που είχαν φέρει παρανόμως και τραμπατζίδες και με την προσωπική τους υπόσταση είχαν βοηθήσει. Αυτοί λοιπόν ήταν που πήγαν και τους διώξανε, που τους, και τους δείχνανε στους Τσέτες και τους Τούρκους. Το 22 λοιπόν, εντάχει θα σας πω ένα πράγμα. Παντού, σε όλη τη Μικρά Ασία, σε όλα τα παράλια, σφάχτηκε κόσμος, διώχτηκε, εξεριζώθηκε. Οι πόλεις όμως που καήκανε ήταν η Σμύρνη και τα Βουρλά. Τη Μέση Σμύρνη για τους γνωστούς λόγους, γι' αυτό άλλωστε είπε και ο Κεμάλ το περιβόητο, επιτέλους ξεριζώσαμε, ήθελε να μας διώξει, να μην μείνει τίποτα πια εκεί. Τα δε Βουρλά, επειδή τα μισούσαν. Τα μισούσαν και τα ζήλευαν. Δεν τυχαίο ότι στα Βουρλά οι εύποροι είχαν υπηρέτες στους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν το δέχτηκαν αυτό, δεν το αποδέχτηκαν ποτέ. Όταν βρήκαν ευκαιρία, κάναν τα χειρότερα. Υπάρχουν πλέον βιβλία όπως αυτό, τα Ηρωικά Βουρλά, τα οποία μας δείχνουν τις τελευταίες στιγμές των ελληνικών βουρλών, τον τελευταίο μήνα, πριν την καταστροφή και τις 3-4 μέρες της καταστροφής. Πραγματικά είναι καθηλωτικό το τι έγινε. Το δε καθηλωτικότερο όλων είναι ότι επειδή κάποιοι είτε μπλοκαρίστηκαν είτε πίστεψαν ότι θα γλιτώσουν, είναι η ιστορία 70 περίπου ανθρώπων από τα Βουρλά και το Γκιούλμπαξε, ένα γειτονικό χωριό, το οποίο στην ουσία ανήκε στα Βουρλά, έτσι. Στο Δήμο των Βουρλών. Κρυφτήκαν στις σπηλιές επάνω, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα περάσει το κακό και θα ξαναγυρίσουν. Αυτό βέβαια δεν έγινε. Κάποια στιγμή το αντελήφθηκαν και οι ίδιοι και δείχνει την περιπέτεια αυτών των 70 ανθρώπων, οι οποίοι κρυμμένοι, τρέχοντας από εδώ και από εκεί, προσπάθησαν να περάσουν απέναντι. Ήρθανε δύο καραβάκια, πήραν μια βάρκα, τρία παλικάρια και περάσαν στη Σάμμο και ειδοποιήσανε. Ήρθε ένα καράβι, πήρε τους μισούς. Και όταν λέω τους μισούς, πήρε τους γέροντες και τα γυναικόπαιδα και οι άντρες μείνανε παραπίσω για να φύγουν την επόμενη. Την επόμενη που ήρθαν, δεν βρήκαν κανένα. Προφανώς είχαν ανακαλύψει οι Τούρκοι και τους φάξανε όλους. Ή τους φάξανε ή τους πήγανε στα Μελέτα Μπουρού. Τα Μελέτα Μπουρού ήταν τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας που στέλνανε τα τάγματα θανάτου στην ουσία. Ναι. Που είναι από μόνα τους ένα θέμα που χρειάζεται πολλή ώρα για να το εξαντλήσουμε. Όλος ο ανθός του μικρασιατικού ελληνισμού πέρασε από εκεί και δυστυχώς ελάχιστοι γύρισαν. Ναι, και είναι αυτό εδώ το βιβλίο, ένας βουρλιώτης στα Μελέτα Μπουρού, που πάλι έχει εκδώσει η Ένωση Βουρλιωτών. Και είχα και τη χαρά και εγώ να συνεργαστώ για αυτή την έκδοση, με την Ένωση και τους φίλους μου εδώ πέρα, έτσι, γιατί οι μνήμες πρέπει να μένουν μνήμες και να μην γίνονται μνήματα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εκείνο τον καταραμένο Σεπτέμβριο του 22, οι Τούρκοι στα τέλεια του Μουσελέ, μια περιοχή, συνέλαβαν 11.000 βουρλιώτες, άντρες, ηλικίας από 15 μέχρι 45-50 χρονών. Αυτούς πήγαν στα Μελέτα Μπουρού στα βάθη της Ανατολίας. Από αυτούς περίπου 1.000 δραπέτευσαν και περίπου κάτι λιγότερο από 1.000 επαναπατρίστηκαν αργότερα. Των υπολείπων τα κόκαλα ασπρίζανε στα βάθη της Ανατολίας και ήταν αυτά που αργότερα οι Τούρκοι πούλησαν στους Γάλλους για να κάνουν σαπούνια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και των βουρλών αλλά και γενικότερα εκείνων των ημερών που σε δύο χρόνια θα τιμήσουμε για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία. Που κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση μια άλλη φορά, όποτε ναι, θέλετε. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν την τελειώσαμε, δεν την κλείσαμε καν. Απλώς την ακροθυγώς την πιάσαμε και λίγο ανοίξαμε τον κύκλο. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι οι Χίτλερ του κόσμου έχουν αλληλοδιαδοχή, δεν υπάρχει. Δεν παράλληλη. Δεν φύτρωσε ένας Χίτλερ. Είχε να δει με ποιους είχε να κάνει. Είχε παρελθόντα. Είχε και αυτός να αντιγράψει. Έτσι. Γίνανε όλα αυτά τα πράγματα που εμείς τα ξέρουμε, οι σύγχρονοι Έλληνες τα ξέρουν, αν τα ξέρουν, από το τι έκαναν οι Γερμανοί στην κατοχή εδώ πέρα, να ξέρουν ότι αυτά τα αντιγράψαν από αυτά που κάνανε οι Τούρκοι με την καθοδήγηση πάλι των Γερμανών, έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρώτα ως πρόβα,
στην Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, Ανατολική Θράκη, στο Πόντο, στη Φώκια, στη Μικρασία μας, στην Καπαδοκία και παντού. Και έτσι λοιπόν με αυτά εδώ τα μικρά σχόλια, τα οποία είναι τροφή για τις επόμενες εκπομπές που θα ακολουθήσουν, κλείνω εδώ το πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής για τα βουρλά, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τους βουρλιώτες, τους μουρλούς, δεν τα βάζει κανείς και ούτε μπορεί να ξεμπλέξει και ούτε μπορεί να τους σταματήσει και να τους μην φτάνει ως εδώ, ούτε Σπαρτιάτες δεν τα κατάφερε, εγώ θα τα καταφέρω. Επειδή λοιπόν τους βουρλιώτες φίλους μου, τους ξανάχω γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο, να μπείτε και στην ιστοσελίδα της Ένωσης Βουρλιωτών Ελλάδος, να δείτε και τις καταπληκτικές εκδόσεις που έχουν κάνει. Η Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει τη μνήμη των βουρλών όσο γίνεται περισσότερο. Τώρα τελευταία γίνονται αυτά, τα τελευταία χρόνια, και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Σας αφήνω, μέχρι να τα ξαναπούμε, να προσέχετε, γιατί κάποιοι δεν σέβονται τις υπογραφές τους και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.